Εδώ έχουμε παιδιά το κοτόπουλο, όπως έχουμε πει, θα το αφαιρέσουμε από την άλμη του. Οκ. Την άλμη είπαμε, αν θέλει κάποιος σε περιοχή όπου έχει αγριόχορτα, την πετάει για να τα κάψει. Τη δείχνει εκεί για να τα κάψει. Να μην ξαναβγούν ή να αργήσουν να ξαναβγούν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν χάνουν τελείως αγριόχορτα από μια περιοχή. Εγώ προσωπικά τώρα δεν τη χρειάζομαι, θα την αδειάσω στο παγάνα. Λοιπόν, και όπως είναι τώρα παιδιά το κοτόπουλο, θα κάνω το εξής. Θα το ξεπλύνω. Θα το αφήσω να στεγνώσει ελαφρώς και θα το καψαλίσω όπως έδειξα στο πρώτο βίντεο με την ψυχρή κάπνιση με το φλόγιστρο. Λοιπόν, είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο ότι όποιος δεν έχει φλόγιστρο μπορεί αυτή τη διαδικασία να την κάνει με το καμινέτο που φτιάχνει καφέ. Όλοι λίγο πολύ ένα καμινέτο το έχουμε στο σπίτι. Οκ. Okay. Καψαλίζουμε την πέτσα. Τη στεγνώνουμε. Γιατί η πέτσα είναι αυτή που κρατάει την περισσότερη υγρασία και όσο πιο πολύ μείνει το κοτόπουλο στην άλμη, τόσο περισσότερο η πέτσα είναι αυτή που κρατάει την περισσότερη υγρασία. Θα την κάνω εγώ τη διαδικασία αυτή για να μην σας φάω το χρόνο, να μην δείχνουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Τη διαδικασία ολόκληρη θα τη δείτε στο πρώτο βίντεο, από τα πρώτα βίντεο με τη μέθοδο της ψυχρής κάπνισης που έχω στο κανάλι μου, δηλαδή πάνω από αυτά τα βίντεο στην playlist μου. Θα το δείτε τώρα που το ξεκινάω και θα το δείτε μετά μόλις τελειώσει πώς θα είναι. Έχω αφήσει αυτό το μπούτι, παιδιά, ακαψάλιστο, για να δείτε πώς πρέπει να είναι η διαφορά του χρώματος, να την καταλάβετε. Βλέπετε? Πρέπει να είναι δηλαδή κιτρινοπό το κοτόπουλο από λευκό. Αυτή πρέπει να είναι η διαφορά. Το βλέπετε? Τώρα θα κάνω και αυτό το σημείο. Να το καψαλίσω. Σημαντική λεπτομέρεια που δεν την είπα πριν. Πριν με το που βγάζουμε το κοτόπουλο από τη μαρινάδα, κατευθείαν το ταμπονάρουμε με πάρα πολύ χαρτί απορροφητικό κουζίνας για να μην καίμε τζάμπα φλόγιστρο. Όσο πιο καλά το αφυδατώσετε με το χαρτί κουζίνας, τόσο πιο καλά και πιο γρήγορα θα καψαλιστεί απ' έξω και πιο εύκολα και θα γίνει και πιο όμορφο, δεν θα σκάει το δέρμα του. Και ό,τι χαρτί μένει από τα ταμπουνάρισμα που θα του κάνετε, θα το χώνετε μέσα στην κοιλιά του κοτόπουλου για να τραβήξει τα μέσα υγρά. Μετά το ταμπουνάρισμα θα αρχίσει να βγάζει λάδια το κοτόπουλο, τα έλαιά του, το λίπος του. Δεν είναι τίποτα αυτά, θα δείτε τι θα κάνουμε μετά. Πάμε τώρα στα υδρόβια. Αφού είμαστε στο κοτόπουλο, συνεχίζουμε με τα υδρόβια. Λοιπόν, τα υδρόβια τα έχουμε καψαλίσει ήδη κατά την ώρα που τα έχουμε ξεπουπουλιάσει και όπως είναι τώρα, τη μαρινάδα δεν θα την πετάξω, θα τη χρησιμοποιήσω σαν λίπασμα για εσπυριδοειδή. Επειδή είναι χυμός λεμονιού και όξινο pH και τα λοιπά και το αγαπούν πάρα πολύ τα εσπυριδοειδή, θα το ρίξω σε εσπυριδοειδή δέντρα, μια λεμονιά συγκεκριμένα που έχω στον κήπο, όπου θα την ενισχύσει κατά πολύ. Όποιος έχει δηλαδή κάποια λεμονιά, κάποια πορτοκαλιά, οτιδήποτε, μια μανταρινιά, ξέρω εγώ, καλό είναι να πάει να ρίξει το μείγμα αυτό εκεί, κοντά στη ρίζα και να ποτίσει μετά. Λοιπόν, τα έχουμε καψαλίσει εδώ τα υδρόβια πουλάκια μας και τώρα θα κανονικά δεν τα ξεπλένουμε, δεν θέλω να τα ξεπλύνω, αλλά λέω από τη μία να τα ξεπλύνω, από την άλλη όποιος θέλει μπορεί να τα αφήσει, να μην τα ξεπλύνει δηλαδή από τη μαρινάδα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να τους ρίξει ένα μικρό πλύσιμο ελαφρύ.
καλό είναι να μην πληθούν. Η γνώμη μου είναι αυτή. Απλά είναι, θα πρέπει να ταμποναριστούν και αυτά με πάρα πολύ χαρτί και να, πώς το λέμε, και να τα στεγνώσουμε, να τα φυτατώσουμε για μετά. Επομένως, παίρνουμε λίγο χαρτί. Τα στεγνώνουμε. Όσο καλύτερα γίνεται. Και μετά, αφού τα έχουμε καψαλίσει, τα έχουμε φτιάξει από τη διαδικασία του καθαρίσματος και τα λοιπά, και τα έχουμε βάλει να κάνουν απόσμωση, γιατί στην ουσία απόσμωση κάνουμε εδώ πέρα, τα αφήνουμε και αυτά παρέα με το κουτουπουλάκι εδώ να στεγνώσουν. Θα ήθελα να πω πως είναι ένα μπελαλίδικο φαγητό όλο αυτό, μια μπελαλίδικη διαδικασία μάλλον το καθάρισμα και η διαδικασία αυτή, η άλμηση και τα λοιπά που γίνεται για να φτιάξουμε τα κρέατα σε ψυχρή κάπνιση. Αλλά τελειώνοντας την ψυχρή κάπνιση, μετά μπορείτε να τα φάτε και ομά, δηλαδή όπως είναι αυτό να αρχίσετε να κόβετε κομματάκια και να τρώτε, αλλά επίσης μπορείτε να φτιάξετε και διάφορα πιάτα. Για παράδειγμα, μία φίλη της γυναίκας μου που όταν μαγειρεύω, δηλαδή όταν φτιάχνω καπνιστά, τις φτιάχνω και αυτές κατά κοτόπουλο κτλ. Από το κοτόπουλο κάθεται και φτιάχνει σούπες το καπνιστό. Ή από τα φαλαρίδια, ξέρω εγώ εδώ πέρα, πιλαφάκια. Μπορεί να φτιάξουμε πιλαφάκια από τα παπιά και από τα φαλαρίδια. Δηλαδή, η διαδικασία της κάπνισης, της ψυχρής κάπνισης, δίνει το πλεονέκτημα στο να το φας ομό όπως είναι, δηλαδή καπνιστό και ομό, με ψυχρή κάπνιση, αλλά δίνει και το πλεονέκτημα το ότι μπορεί να το πάρεις αυτό το φαγητό, το καπνιστό, εν πάση περιπτώσει, το κρέας, και να φτιάξεις και μια συνταγή. Okay, για παράδειγμα, το μπέικον εδώ πέρα που καπνίζουμε, μπορείτε και αυτό να το φάτε ομό ή μπορείτε να το κάνετε σάντουιτς, ξέρω εγώ, ή να φτιάξετε κάτι άλλο. Θα βγάλουμε και τα παπάκια τώρα. Τα παπάκια τα αγαπάω περισσότερο στη διαδικασία του καθαρίσματος, γιατί το πουπουλάκι τους, με το που τα πιάνεις λίγο, με το που τα χτυπάει λίγο το χέρι, με το που τα πιάνεις, σε πουλιάζονται εύκολα. Αυτά που είναι μπελάς είναι η φαλαρίδα. Έχουν ένα τομάρι πολύ δύσκολο, πολύ κακοτράχαλο, άγριο δέρμα και δεν ξεκολλάει εύκολα το πούπουλο από πάνω. Πάμε στο μπέικον τώρα. Το μπέικον είναι το καινούργιο και κανονικά με αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Γιατί για τα άλλα έχουμε πει πράγματα. Αφαιρούμε το μπέικον από την άλμη που το έχουμε βάλει και το ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά. Και όταν λέω πάρα πολύ καλά, εννοώ να φύγει κάθε ίχνος μαρινάδας από πάνω του. Τόσο καλά. Γιατί δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το αφαλατώσουμε ή να το κάνουμε κάτι άλλο. Απλά μόνο θα το ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξαλμερίζουμε τίποτα. Πάρα πολύ καλό πλύσιμο. Λοιπόν, τον μπάγκο που χειριστήκαμε τα πουλερικά, τον έχω περάσει με ξύδι μόλις τελείωσα. Επομένως, πάμε τώρα πάνω στο καθαρό μπάγκο περασμένο με ξύδι να χειριστούμε το μπέικον μας. Λοιπόν, χειρισμός μπέικον. Και αυτό απομακρύνουμε την υγρασία από πάνω του. Okay. Θα αγοράσετε κομμάτια τα οποία είναι καθαρά. Θα έχετε έναν κρεοπόλη τον οποίο να εμπιστεύεστε για να σας προμηθεύει κρέατα.
μην κάνετε αγορές από όπου να είναι ή από μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ κλπ. Με κρέατα, γιατί τα κρέατα εκείνα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οκ. Okay. Κρεοπόλη, και αν είστε και από χωριό, κάποιο δικό σας. Οκ. Okay. Όπως είναι, παίρνουμε κουβαρίστρα, αρμαδούρα χοντρή ή οτιδήποτε άλλη κουβαρίστρα έχει ο καθένας, και κάνουμε το εξής. Την περνάμε. Κάνουμε ένα κόμπο. Ηλιόκομπο βασικά. Κατά αυτόν τον τρόπο. Στίγουμε ελαφρώς. Και όπως είναι τώρα κάνουμε το εξής. Εδώ βγαίνει. Πάμε εδώ. Πατάμε με το δάχτυλό μας. Βλέπετε. Πατάμε με το δάχτυλό μας. Περνάμε από κάτω. Και όπως είναι περνάμε την άκρη πιο πάνω. Εδώ. Πάμε να το δείξω άλλη μια φορά. Και να κόψω και τον κουβαρίστρα να μην σας μπερδεύω. Λοιπόν, βγάλω εδώ περίπου τον κόμπο. Πάμε εδώ, πατάμε το δάχτυλό μας, στρίβουμε και μόλις περάσει από την πάνω μεριά, το περνάμε. Το βλέπετε? Το φέρουμε στα ίσα που θέλουμε και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, πάμε από την πίσω μεριά. Μία, δύο, τρεις, και όπως είναι όλο μαζί, τέσσερις. Για να μπορούμε να το κρεμάσουμε. Έτοιμα τα μπουλετάκια για το κρέας, παιδιά, όπου θα καπνίσουμε. Οκ. Okay. Τα βλέπετε. Πάμε να τα βάλουμε και αυτά στην άκρη. Πάμε τώρα και στα χέλια. Είπαμε, μπελαλίδικη δουλειά, παιδιά. Έχουμε τρία χελάκια, πόσα είναι εδώ, ένα. Τρία χελάκια, τέσσερα μικρά. Τέσσερα μικρά χελάκια. Τα έχουμε βάλει στην άλμηση, όπου έχουμε πει ποια είναι η άλμηση, στο προηγούμενο βίντεο. Και τα έχουμε αφήσει τρεις ώρες, γιατί τα βάλαμε παγωμένα. Δεν τα βάλαμε ξεπάγωτα, τα βάλαμε παγωμένα. Άρα, επομένως, τα αφήσαμε τρεις ώρες στην άλμηση. Τώρα θα τα στραγγίσουμε, θα αλλάξουμε το νερό, θα τα ξυπνήσουμε και θα τα αφήσουμε για περίπου μία ώρα στο καθαρό νερό για να ξαλμυριστούν. Την ίδια ώρα, παιδιά, έχω προθερμάνει το φούρνο στους 80 με 100 βαθμούς, ανάλογα το φούρνο. Εγώ τον προθερμένο στους 80 με 100, στους 100 που λέω, ανάλογα το φούρνο που έχει ο καθένας, για περίπου 10 λεπτά, και βάζω μέσα τώρα το κοτόπουλο και τα πουλερικά, τα μικρά τα υδρόβια, σε μία σκάρα με ένα ταψάκι από κάτω για να τα φυδατώσω, να τα παστεριώσω. Δεν τα ψήνουμε, τα παστεριώνουμε. Οκ. Okay.
Βάζουμε πρώτα την κότα. Και μετά τα πουλάκια. Λοιπόν, την κότα, όπως είδατε, την έβαλα πιο μπροστά για να μπορώ να τη θερμομετρώ. Έχουμε πει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα πρέπει να πιάσει θερμοκρασία στο εσωτερικό της η κότα από 75 έως το πολύ, το πολύ 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 80 βαθμούς στο εσωτερικό της. Τώρα θα πείτε, και θα πει κάποιος, έχουμε και τα πουλάκια δίπλα. Τα πουλάκια, λοιπόν, τα πουλάκια, επειδή έχουν μικρότερο μέγεθος της κότας, θερμομετρούμε την κότα και με βάση τη θερμοκρασία την εσωτερική που πιάνει με το θερμόμετρο η κότα, βγάζουμε και τα πουλάκια. Δηλαδή, αν πιάσει σε 75 βαθμούς η κότα στο εσωτερικό της, που είναι πιο χοντρό κρέας, πιο μεγάλη, πιο ογκώδη, τα πουλάκια σημαίνει ότι είναι έτοιμα. Έχουν πάρει και αυτά σίγουρα 70 κάτι βαθμούς στο εσωτερικό της. Αν πάει στο 80 η θερμοκρασία στην κότα στο εσωτερικό της, θα πρέπει να τη ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία, γιατί σημαίνει ότι στα πουλάκια έχει πάει στα 85. Δηλαδή έχει ανέβει, έχει απόκληση περίπου 5 πόντους, ανάλογα το φούρνο βέβαια και ανάλογα και το πάγος του κρέατος. Άρα επομένως υπολογίζουμε να είναι μέσα στα όρια του 75 με 80, αλλά σε περιπτώσεις όπου είναι μόνο η κότα. Αν έχουμε και άλλα κρέατα μικρότερου όγκου στο φούρνο μας, τότε το πάμε να είναι εκεί στο 75-76, εκεί, όχι παραπάνω, να μην φτάσει δηλαδή στα 80. Έχω θερμομετρήσει το κρέας, τα πουλερικά, είδα ότι είναι περίπου στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό τους, επομένως τα αφήνω λίγο ακόμα. Έχω φτιάξει θηλίτσες, έχουμε δείξει και στο προηγούμενο βίντεο πώς. Απλά μία θηλίτσα την οποία θα την περάσουμε στο λαιμό του χελιού κατά αυτόν τον τρόπο, για να μπορούμε να το κρεμάμε για στέγνωμα και για κάπνιση. Και όπως είναι τώρα το εσωτερικό του, μια οδοντογλυφίδα, για να το κρατάει ανοιχτό. Και άλλη μια. Εδώ περίπου. Κατά αυτόν τον τρόπο. Οκ, και να χρειαστεί και μια εδώ. Δεν θα βάλουμε, όπως δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο, τα χέλια να στεγνώσουν στο φούρνο, γιατί έχουμε το περιθώριο του χρόνου και μπορούμε να το κάνουμε φυσικά. Θα το βάλουμε, θα δείτε πώς, όπως τα κρέατα. Οκ, το ίδιο κάνουμε και με όλα τα χέλια. Περίπου για καμιά μια μισή ώρα και κάτι ψηλά, το κοτόπουλο στους 90 με 100 βαθμούς, έχει πάει στους 75 βαθμούς. Ωραία. Δεν ξέρω τι φαίνεται εδώ πέρα τώρα με το θερμόμετρο, έχει πάει στους 75 βαθμούς και θα κάνουμε το εξής τώρα. Όπως είμαστε εδώ πέρα τώρα, παίρνουμε το κοτόπουλο, όπου το ξαναλέω και πάλι, δεν το έχουμε ψήσει, το έχουμε παστεριώσει και ανοίγουμε τα στήθια του. Τη μία πλευρά από το μπούτι του
Βλέπετε, ακόμα έχει αίμα μέσα. Το παστεριώσαμε, δεν το ψήσαμε. Οκ. Okay. Δεύτερη πλευρά. Από το κρέας του, το μπούτι του. Βλέπετε, παστερίωση λέγεται αυτό. Και το ανοίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και τα δύο στήθια. Τα παπάκια και τα φαλαρίδια τώρα. Θα βάλουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, μπορεί να τα καπνίσετε όπως είναι. Να τα πιάσετε για να τις περάσετε τη ράντα που λέμε και να τα καπνίσετε. Ή μπορεί να τα ανοίξετε στα δύο και να τα καπνίσετε χωρισμένα στα δύο. Οκ. Okay. Σκληρό κρέας. Σκομυρίζουν. Έτοιμοντάνε το παπάκι. Θα κάνουμε δύο παπάκια που έχουμε, το ένα ανοιχτό και το άλλο θα το κρατήσουμε όπως είναι ολόκληρο, και το ίδιο θα κάνουμε και στη φαλαρίδα. Τη μία ανοιχτή και την άλλη όπως είναι ολόκληρη. Θα τις περάσουμε στο... στον καπνό. Το καλό του μονοπάτι ξέρει και άλλο παλικάρι. Λοιπόν, και μένα το πάνω από εδώ, να ξέρετε, μην με διορθώσετε. Λοιπόν, τις άλλες τις δύο θα τις αφήσουμε έτσι, θα τις κάνουμε, θα τις βάλουμε τη ράντα που λέμε. Τα αφήνουμε λίγο τα κρέατα αυτά, αφού τα ανοίξαμε, να κρυώσουν, γιατί έχουν πιάσει 75 στο εσωτερικό τους, οκ. Okay? Και σημαίνει ότι, που σημαίνει ότι έχουν μια... αλφα θερμοκρασία εξωτερικά, και θα τα περάσουμε μετά στο στέγνωμα. Θα τα κρεμάσουμε να τα περάσουμε στο στέγνωμα. Εγώ τα κοτόπουλα, επειδή είναι μεγάλα και δεν πρόκειται να τα φάει κανένας όλα μαζί, τα κόβω στα τέσσερα, τα χωρίζω σε μερίδες, και όποιος θέλει παίρνει και τρώει. Όσο θέλει παίρνει και τρώει. Οκ, μπορεί να το βάλουμε και όλο το κοτόπουλο ολόκληρο, να το καπνίσουμε
στο καπνιστήρα. Το κάνουμε ολόκληρο όπως θα βάλουμε εδώ τα φαλαριδάκια και το παπάκι. Πάμε τώρα να περάσουμε τη γεύση στα κρέατα. Οκ. Okay. Παπάκι. Όχι, φαλαρίδα είναι αυτό. Θα πάρουμε το παπάκι που είναι πιο όμορφο. Λοιπόν, παπάκι. Τυράντα. Κάνω από τις μασκάλες. Βλέπετε. Κάνω από τις μασκάλες. Μέχρι πάνω, ψηλά. Βλέπετε. Τυράντα. Έτοιμο. Το περνάμε στο ξύλο για να το στεγνώσουμε. Θα βάλουμε και ένα ανοιχτό κομμάτι κοτόπουλο, να το δείτε. Θα πάρουμε το στήθος. Λοιπόν, το στήθος. Την πέτσα εδώ ήταν χαλασμένη ήδη από πριν από το κοτόπουλο, γιατί κάπως τη φτιάχνουν εκεί πέρα για να κλείνουν τη φτερούγα και το, και το τέτοιο, και το... να κλείνουν τη φτερούγα και, το... και τα μπούτια. Λοιπόν. Λάθος. Βγαίνει πολλές οι ώρες που χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Είμαι και λίγο κουρασμένος. Έτοιμο. Πάει και αυτό. Πέρασμα. Για στέγνωμα. Και κατά τον ίδιο τρόπο κάνουμε και τα υπόλοιπα. Περνάμε και τα χέλια. Έξω βλέπετε είναι μια τέλεια μέρα. Φως, ήλιος, λίγο αεράκι. Ό,τι πρέπει για στέγνωμα. Τώρα θα πει κάποιος, γιατί δεν τα βγάζεις έξω τα κρέατα να τα στεγνώσεις? Γιατί έξω λόγω του φωτός έχουμε κίνδυνο να προσβληθούν από διάφορα έντομα όπως η μύγα και να, πάνε, να κάτσουν πάνω μύγες και να γεννήσουν μπικατίνια, σκουλίκια. Επομένως πάμε να δείξουμε τι κάνουμε. Έχουμε βάλει τα κρέατα εδώ. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κοτόπουλα. Το ίδιο και εδώ τα αγριοπούλια. Τα βλέπετε. Τα χελάκια. Και έχουμε βάλει την ανεμιστήρα. Να τα χτυπάει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αυτό το κάνουμε για να τα αφυτατώσουμε όσο δεν πάει άλλο. Με τη φυσική μέθοδο που μπορούμε να προκαλέσουμε εντός εισαγωγικών στο σπίτι μας. Εδώ, τα κρέατα βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και στεγνώνει εξωτερικά, έχουν αρχίσει και στεγνώσει εξωτερικά, δεν αφήνουν υγρασία στα χέρια. Αλλά αυτό το στέγνωμα δεν είναι καλό. Επίτηδες όμως εδώ πέρα, έχετε δει, έχω αφήσει κενά, δεν τα έχω τέρμα σφιγμένα, για να αερίζεται και να στεγνώνει και ενδιάμεσα. Εδώ το βλέπετε, το μπέικον, να στεγνώνει και ενδιάμεσα. Αυτό το έκανα επίτηδες όπως σας είπα και εδώ. Και δεν τα έχω σφίξει γιατί σε περίπτωση που χρειαστεί, μέχρι την ώρα που θα βάλω τη σαρδέλα παστωθεί, αν χρειαστεί, δηλαδή στο πεντάωρο, που θα προετοιμάσω και τη σαρδέλα να είναι έτοιμη πριν την κάπνιση αύριο, το πρωί που θα ξυπνήσω νωρίς, αν δω ότι τα κρέατα αυτά δεν έχουν με βάση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες που επικρατούν και τον αέρα ή τη ζέστα, αν δω ότι δεν έχει αφυτατωθεί σωστά το κρέας, επειδή είπαμε ότι μπορεί να αφήσει την αίσθηση του καμένου ξύλου στο στόμα και του ξινού, μπορεί να χρειαστεί να τα βάλω όπως έβαλα το κοτόπουλο λίγο στο φούρνο να τα φυτατώσω. Οκ. Okay. Αυτό θα το δούμε ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το κατά πόσον μας έχει στεγνώσει το κρέας μέχρι η το ώρα είναι πρωί. Περίπου 6 το απόγευμα. Έχει αρχίσει και πέφτει το σκοτάδι. Σιγά σιγά έχει βάλει και αέρα έξω. Θερμοκρασία δεν κάνει πολύ ζέστη για να πει κάποιος ότι κυκλοφορούν έντομα. Πάμε να βγάλουμε τα κρέατα έξω τώρα, να τα αφήσουμε έξω για φυσική στέγνωση. Λοιπόν, εκμεταλλευόμαστε, είπαμε, το πλεονέκτημα του ότι έχει αέρα και καλό καιρό, φυσάει.
και βγάζουμε τα κρέατά μας έξω. Να τα δείτε και λίγο καλύτερα εδώ. Βλέπετε ότι εδώ το κρέας έχει ακόμα υγρασία επάνω, το πιάνετε και μένει υδρότα στο χέρι. Και εδώ. Okay. Αυτά τώρα θα τα αφήσουμε όπως είναι εδώ πέρα, παιδιά. Θα μείνουν για μέχρι να κλείσουν το 10 ώρο, δηλαδή μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Και αν δω τα κρέατα ότι δεν έχουν στεγνώσει καλά, γιατί δεν τα έχω σφίξει επίτηδες, βλέπετε εδώ πέρα έχει κάνει κοιλιά, δεν τα σφίγγω να τα κλείσω τα κρέατα, να τους δώσω χώρο να αναπνέουν πτυχώς τους και να στεγνώνουν. Το βλέπετε, πτυχώς θέλω να αναπνέουν. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε μέχρι το πρωί, το 10 ώρο, όπου θα πρέπει να στεγνώσουν, και μόλις στεγνώσουν και είναι έτοιμα, τα καπνίζουμε. Αν δεν στεγνώσουν, έχουμε το περιθώριο να τα βάλουμε λίγο στο φούρνο, να τα στεγνώσουμε με τεχνητό τρόπο, με τη θερμοκρασία της ξηρής φωτιάς που λέμε, μέχρι να ετοιμάσουμε τη σαρδέλα, να είναι έτοιμη η σαρδέλα δηλαδή το πρωί. Τα βλέπετε? Πάμε τώρα, παιδιά, να περάσουμε τη σαρδέλα. Λοιπόν, έχω υπολογίσει τους χρόνους για να την αφήσω ένα 5 ώρο στο αλάτι σε ξηρή πάστοση, δηλαδή σε σκέτο αλάτι, όχι σε άλμη. Και θα κάνω το εξής. Μέσα, για να καπνίσουμε τη σαρδέλα, έχω πάρει μια φύτα μεταλλική, τέτοια, και την έχω πιάσει πάνω στη σκάρα για να στέκει τη σαρδέλα. Οκ. Okay. Τώρα εδώ πέρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, έχω βάλει από κάτω απορροφητικό χαρτί από εφημερίδα, όχι γυαλιστερό, να είναι πλαστικοποιημένο, απλό χαρτί, και από πάνω έχω βάλει χαρτί υγείας για να μην πάρουμε τα μελάνια και τις ιστορίες που έχουν τα χαρτιά εδώ. Οκ. Μη χοντρό αλατάκι. Μια μικρή στρώση, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Οκ. Και ξεκινάμε τώρα και στρώνουμε τη σαρδέλα μας επάνω στο τέτοιο εδώ, στη σκάρα. Εδώ από κάτω κοιτάξτε πόσα υγρά έχει βγάλει στο ψυγείο, πράγμα που σημαίνει ότι στραγγίζει και εδώ. Πάνω-πάνω σίγουρα έχει στραγγίσει, κάτω-κάτω έχει υγρασία ακόμα. Και όσο πιο κάτω πάμε, τόσο πιο υγρή είναι η σαρδέλα μας. Προσπαθούμε να τα παίρνουμε σωστά τα φιλέτα, να μην τα χαλάσουμε. Γιατί και αυτά τώρα έχουν κολλήσει μεταξύ τους. Και τα στρώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και στις δύο σκάρες μας. Μπορεί να χρειαστεί στα 2 κιλά σαρδέλας να βάλουμε και τρίτη σκάρα ανάλογα το μέγεθος. Βλέπετε πως τις βάζουμε, παιδιά, τις σαρδελίτσες. Ε? Η μία στρώση με το κεφάλι πάνω και άλλη στρώση με το κεφάλι κάτω ανάμεσα για να μην μας πιάσουν χώρο. Το βλέπετε? Πέντε ρίτσες σε ξηρή άλμη. Η διαδικασία αυτή
είναι η ίδια με τη διαδικασία του μαριναρίσματος που κάνουμε στις σαρδέλες. Γάβρος, σαρδέλες, γάβρος, μαριναρίσμα λέγεται το βίντεο. Έχουμε δείξει, εκεί δείχνω πως φιλετάρεται η σαρδέλα και ο γάβρος για να γίνει η διαδικασία της του μαριναρίσματος του σε ξύδι. Εδώ δείχνω τώρα το κάπνισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή τώρα του αλμίσματος, αντί να κάνουμε άλμιση, περνάμε στη διαδικασία του καπνίσματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, παιδιά, βάζουμε όλες τις σαρδέλες. Εγώ τώρα θα το κάνω, θα κλείσω το βίντεο για να σας δείξω πώς γίνεται. Και μόλις είναι έτοιμο θα σας το δείξω. Εγώ ξέρω ότι οι σκάρες μου χωράνε από ένα κιλό σαρδέλα περίπου με 1,5 γάβρο. Okay. Τα ξέρω, το έχω κάνει άπειρες φορές, το γνωρίζω. Άρα επομένως πήρα 2 κιλά σαρδέλες, 1 κιλό για τη μία σκάρα, 1 κιλό για την άλλη. Έχουμε στρώσει όπως είπαμε από κάτω το χαρτάκι μας. Ο καθένας, παιδιά, μπορεί να βάλει όσες σαρδέλες θέλει, ανάλογα με τις σκάρες του, όσες σκάρες έχει. Γιατί από το ψυγείο του μπορεί να βάλει και τις αντίστοιχες σαρδέλες. Ωραία, εγώ ξέρω ότι οι δικές μου οι σκάρες παίρνουν 1 κιλό η κάθε μία. Και σε κάποιον μπορεί να παίρνουν παραπάνω, σε κάποιον λιγότερο. Αυτό θα το δει ο καθένας με τις σκάρες του. Ωραία. Επομένως, 2 κιλά σαρδέλες, 1 κιλό η σκάρα από τις σαρδέλες. Ημίχοντρο αλάτι, το τονίζω αυτό. Και δεν βάζουμε πάρα πολύ. Δεν το πλακώνουμε να το κάνουμε χιόνι. Δεν θέλουμε να τις σπαστώσουμε να είναι λίσα, γιατί ούτως ή άλλως μετά θα τις διατηρήσουμε στο ψυγείο. Okay. Δεν τα παστώνουμε πρώτα και μετά τα καπνίζουμε. Μου λέει ένας φίλος στο βίντεο, ξέρεις, μου λέει παλιά τα πάστοναν, παλιά τα κάπνιζαν, μου λέει, και τα κρατούσαν εκτός ψυγείου. Και ένας λόγος, μου λέει, που τα πάστοναν ήταν αυτός. Ναι, και ένας λόγος που τα κάπνιζαν ήταν αυτός. Και του λέω, ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Παλιά δεν είχαν ψυγεία και γι' αυτό το λόγο τα κάπνιζαν. Αλλά πριν τα καπνίσουν όμως, τα πάστοναν. Και τα πάστοναν και πάρα πολύ καλά. Έκαναν πολύ δυνατή πάστοση. Δηλαδή το αλάτι που βάζαν ήταν υπερβολικά πολύ. Okay. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο εφόσον έχουμε το ψυγείο. Δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας με αλάτι που δεν το χρειάζεται. Okay. Άρα, επομένως, βάζουμε λίγο αλατάκι στις σαρδέλες μας και όπως είναι τώρα, αφού τις αλατίσουμε, θα τις αφήσουμε για 5 ώρες σε αυτή την κατάσταση όπως είναι, και στο 5ωρο θα τις βγάλουμε από το αλάτι, θα τις ξεπλύνουμε και θα τις αφήσουμε μέχρι το πρωί, όπου θα γίνει η διαδικασία της κάπνισης, να παραμείνουν όσο έχουν. Επάνω στη σκάρα, χωρίς χαρτί, χωρίς τίποτα, αφού τις πλύνουμε δηλαδή μετά την άλμιση, για να στεγνώσουν. Θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο στεγνές, για να μπορεί να κάτσει επάνω ο καπνός, πρώτον. Και δεύτερον, να μην έχουμε την αίσθηση του σβησμένου ξύλου στο στόμα όταν τρώμε κάτι από τα καπνιστά, που σημαίνει ότι είχαν υγρασία και δεν πέτυχε η κάπνιση. Και τρίτον, για να έχουν ωραία υφή και να διατηρούνται μετά στο λάδι που θα τις βάλουμε. Γιατί θα τις βάλουμε σε βαζάκια με λάδι μετά και θα τις έχουμε στο ψυγείο να ανοίγουμε να τρώμε όποτε θέλουμε. Άρα επομένως θα πρέπει να κάνουμε σωστή διαδικασία. Έχουμε εδώ πέρα, παιδιά, τις σαρδέλες. Έχουν περάσει 5 ώρες που τις έχουμε αφήσει στην αφυδάτωση και τώρα θα τις βγάλουμε από την αφυδάτωση
για να τις βάλουμε, να τις ξεπλύνουμε, να σταματήσουμε την διαδικασία της πάστοθης. Με το αλάτι και να τις αφήσουμε να στεγνώσουν φυσιολογικά μέχρι το πρωί που θα τις καπνίσουμε. Okay. Αν προσέξατε στα φιλεταρίσματα, αφήνω πίσω την ουρίτσα εδώ. Αυτό το κάνω για να την πιάνουμε έτσι από εδώ τη σαρδελίτσα και να την τρώμε και να μένει στο τέλος η ουρίτσα. Γι' αυτό το λόγο το κάνω. Είναι ένας τρόπος και αυτός φιλεταρίσματος. Δεν το βγάνω τελείως το... Το κόκαλο μέχρι πίσω στην ουρά. Λοιπόν, νεράκι στην πούτα, παιδιά. Πολύ νεράκι για να κάνουμε αφαλάτωση στις σαρδέλες. Και όπως είναι τώρα, πάνω στη σίτα, αρχίζουμε και στρώνουμε ξανά τις σαρδέλες όπως τις είχαμε στο αλάτι, για να τις αφήσουμε να στεγνώσουν το πρωί. Μέχρι το πρωί που λέω, και να τις φτιάξουμε, να τις καπνίσουμε. Όπως είναι δηλαδή πάνω στη φύτα, και το πρωί τις βάζουμε για κάπνιση. Κατά τον ίδιο τρόπο. Οκ. Okay. Λοιπόν, τις έχουμε ξαναστρώσει τις σαρδέλες μας πάνω στη φύτα αυτή τη φορά, όπου θα τις αφήσουμε να στεγνώσουν και να τις καπνίσουμε σε κανένα 7 ώρο περίπου, εξάωρο που θα ξημερώσει, περίπου 6 ώρες τόσοι πρέπει να μείνουν. Και όπως είναι τώρα, τις βοηθάμε λίγο τα μποναριστά με ένα χαρτί να πάρουμε την περίσσια υγρασία που έχουν. Δεν θέλει πίεση τα μποναριστά. Okay. Αν τις πιέσετε, τη ζημιά θα κάνετε. Δεν θα κάνετε καλό. Τα μποναριστά να μάθετε την υγρασία που υπάρχει στην επιφάνειά τους. Και θα τις αφήσουμε γύρω στο 4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, ανάλογα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, να αφυδατωθούν για να είναι έτοιμες για την κάπνιση αύριο. Οκ. Okay. Αυτόν τον τρόπο, τα μποναριστά. Αν αρχίζουν και κολλάνε στο χαρτί, σημαίνει ότι έχει φύγει η υγρασία. Οκ. Okay. Ή πολύ. Αν αρχίζουν και κολλάνε δηλαδή στο χαρτί, σημαίνει ότι η υγρασία έχει φύγει πολύ. Και αρχίζει πλέον το στράγγισμα του νερού.